τον κύριο Χάρη Λοϊζίδη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΙΞΕ, και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Ανδρέα Κυπριανού, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εμπορίου. Θα μείνετε, θέλετε, αν χρειαστεί, να παρέμβετε, δεν ξέρω. Να μείνω στη γραμμή, μείνετε, εννοείται. Ναι. Ναι, ναι, θα ευχαριστώ, μείνω, ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ, ο κύριος Χάρης Λοϊζίδης, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Έρευνα λέει χαμηλότερη μισθή στη ξενοδοχειακή. Και εγώ δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί συλλογική σύμβαση ή όχι, να μπει ως όρος αυτό το πράγμα. Αλλά πάντως έχω πάρει μηνύματα από το πρωί. Πενθήμερο λέει, εφαρμόστε το, και 13ο μισθό. Το περιορίζουν δηλαδή σε αυτά τα αιτήματα και θα αλλάξει η κατάσταση. Καταρχήν να πούμε ότι το θέμα που συζητήθηκε χθες στη Βουλή δεν ήταν η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των ξενοδόχων υπαλλήλων, αλλά η τεράστια έλλειψη προσωπικού παρατηρείται παγκύπρια. Ναι, δεν μιλήσαμε για την ανανέωση, για την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, όποια και αν είναι. Είναι αιτήματα για ανανέωση. Εν πάση περιπτώσει, αναγκαστικά πρέπει να τα σχολιάσω όλα αυτά που έχετε πει. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια τεράστια έλλειψη, την οποία οι πάντες αναγνωρίζουν. Τα επαρχιακά γραφεία εργασίας ζητούν τα ξενοδοχεία προσωπικό για να τους σταλεί από τους τόσους χιλιάδες ανέργους που κατά τα άλλα είναι επίσημοι αριθμοί ανεργίας, και στέλνουν περιορισμένο αριθμό κυρίως πολιτικούς πρόσφυγες, οι οποίοι πολλές φορές δηλώνουν και μουσουλμάνοι και αρνούνται να δουλέψουν σε χώρους, και κατατέθηκαν αυτά χθες στη Βουλή. Αρνούνται να ασχοληθούν με το αλκοόλ, δεν μπορούν να πλύνουν πιάτα και καλά, πήγαμε στους πολιτικούς πρόσφυγες, έχουμε τόσους άνεργους λοιπόν, Κύπριους. Δεν έχουμε θέμα, ούτε υπάρχει αίτημα για να μας δοθούν οι αιτητές πολιτικού ασύλου, αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Λευτέρης Γεωργιάδης. Δεν υπήρχε τέτοιο αίτημα. Mm-hmm. Το μόνο αίτημα που τέθηκε εχθές ενώπιον της Επιτροπής Τουρισμού της Βουλής ήταν να δοθούν άδειες στους φοιτητές που είναι στην Κύπρο, οποιασδήποτε εθνικότητας, να μπορούν να εργάζονται και στα ξενοδοχεία. Διότι αυτούς τους φοιτητές τους δίνεται το δικαίωμα να δουλεύουν, όχι όμως σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς, όχι όμως στη ξενοδοχειακή ή στην επισητιστική βιομηχανία. Επομένως, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το θέμα. Και επιπρόσθετα να πω ότι οι φοιτητές που είναι στην Κύπρο, έστω και από τρίτες χώρες, εάν σπουδάζουν σε κλάδο ξενοδοχειακών επιστημών, αυτοί επιτρέπεται να δουλέψουν. Ναι. Εμείς εκείνο που ζητήσαμε είναι να διευρυνθεί αυτό. Ως και με εκπαιδευόμενοι, υποτίθεται. Σε άλλους κλάδους, ναι. Τουλάχιστον, ναι, να μπορούν να προσελκύσουμε και φοιτητές άλλων κλάδων, οι οποίοι θα ασχοληθούν με βοηθητικές εργασίες, τις οποίες πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Άκουσα και τα μηνύματα που διαβάσατε προηγουμένως. Ναι, όντως, για διευθυντές, για προϊσταμένους της ρεσεψιόν, για προϊσταμένους ορόφων, βρίσκουμε κόσμο. Ναι. Εκεί που δεν βρίσκουμε κόσμο είναι στις καμαριέρες, στα κουζίνες βοηθητικές εργασίες, στα καρσόνια και ούτω καθεξής. Άρα είναι θέμα νοοτροπίας των Κυπρίων που δεν καταδέχονται, δεν θέλουν. Αυτό απαντάτε το εσείς, κυρία Βρετού. Όχι, εσείς θέλω να μου πείτε. Ποια είναι, πώς το ερμηνεύετε. Και αν αυτή είναι η ερμηνεία, αν αυτή είναι η σωστή ερμηνεία που δίνετε, εσείς κάνετε διαπίστωση ότι δεν βρίσκεται. Γιατί δεν βρίσκετε κοινοτικούς. Λοιπόν, να απαντήσω για τους κοινοτικούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί κοινοτικοί. Δεν έχουν φύγει οι κοινοτικοί, αυτό που επιχείρησε να περάσει προηγουμένως ο Λευτέρης. Εκεί που υπάρχουν προϋποθέσεις για διαμονή με ένα λογικό ποσό, οι κοινοτικοί είναι μαζικά που έρχονται στην Κύπρο, διότι ξέρουν ότι οι μισθοί των 1.200 και 1.100 και 1.000 ευρώ τον μήνα είναι τετραπλάσιοι από ό,τι μπορούν να παίρνουν στις χώρες τους. Και έρχονται εδώ. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα με τους κοινοτικούς είναι τα πάρα πολύ ψηλά ενίκια. Και γι' αυτό συζητήθηκε εχθές και το θέμα της στέγασης των κοινοτικών, και μέσα στους κοινοτικούς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι και οι Έλληνες που έρχονται στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν έρθει πάρα πολλοί, αλλά χρειάζονται διαμονή. Όταν τους λέμε για διαμονή χρειάζεσαι να πληρώσεις 500 ευρώ ενίκιο σε ένα στούτιο,
αντιλαμβάνεστε, σκέφτεται δύο φορές. Γι' αυτό τώρα γίνονται και σκέψεις από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε σε ένα διάλογο μαζί του για να δοθούν κάποια κίνητρα μετατροπής πολυκατοικιών και ούτω καθεξής σε κατοικίες για εργαζόμενους. Για να μπορέσουμε να δώσουμε φθηνή κατοικία σε κοινοτικούς εργαζόμενους. Αυτό το πράγμα θα βοηθήσει πάρα πολύ να αυξηθούν κι άλλο οι κοινοτικοί, οι οποίοι δεν έχουν αποχωρήσει, όπως λέει ο Βεστέρης. Και θα σας βοηθήσει να κρατήσετε χαμηλά τα μισθολόγια, τη μισθοδοσία, γιατί... Μα όταν κάνεις μια επένδυση μισού εκατομμυρίου για να μετατρέψεις ένα κτίριο σε κατοικίες, το θεωρείται φτηνή λύση? Είναι λύσεις ανάγκης αυτές. Σε όλο τον κόσμο, εκεί που υπάρχουν ελλείψεις σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, γίνεται εισαγωγή προσωπικού. Καλά, εσείς λέτε ότι αν δώσετε καλή, αντί να το κάνετε αυτό, αν δώσετε καλύτερους όρους στους εργοδότησης, δεν θα διαφερθούν Κύπροι περισσότερο? Να σας πω. Ήδη πιστεύω ότι οι μισθοί έχουν ανέβει σημαντικά τα τελευταία 3 χρόνια λόγω αυτής της έλλειψης προσωπικού. Θυμάστε, σε αυτή την εκπομπή, πριν 4-5 χρόνια, κάποιοι μιλούσαν για μισθούς πείνας 500, 600 και 700 ευρώ. Τώρα ακούσαμε ευτυχώς το 1.100. Επιτέλους, για να αντιληφθείτε ότι έχουν ανέβει οι μισθοί και δεν είναι αυτά τα θέματα που θίγονται στο παρελθόν. Δεύτερο, μιλούσε ο κύριος Λευτέρης Γεωργιάδης για τη σύμβαση και τους όρους που πρέπει να γίνουν νόμος. Είμαστε η μόνη βιομηχανία, η μοναδική, στην οποία έχουν νομοθετηθεί βασικές πρόνοιες της σύμβασης. Μιλούμε για ταμεία προνοίας, μιλούμε για πενθήμερη εργοδότηση. Δεν έχετε πενθήμερη. Δεν έχετε πενθήμερη. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δίνετε ένα χιλιάρικο στον άλλον και του λέτε 6 μέρες θα δουλεύεις και μέσα στο χιλιάρικο είναι... Με βάση νομοθεσία είμαστε η μόνη βιομηχανία που μας επιβλήθηκε δια νόμου η πενθήμερη εργασία. Ναι, δίνετε ένα χιλιάρικο και του λέτε είναι και η 6η μέρα μέσα στο πακέτο αυτό. Τι σημασία έχει αυτό? Πώς δεν έχει σημασία? Πληρώνεται έξτρα η 6η μέρα. Δεν είναι τζάμπα. Δηλαδή δεν είναι εκεί για όμιστος. Δεν θα επιτρέψω, κυρία Βρετού, δεν θα δεχτώ παρεμβάσεις. Όχι, αλλά λέει ο μισθός επομένως είναι χαμηλότερος. Αυτό που σας λέω και εγώ δηλαδή. Δεν χρειάζεται, κύριε Γεωργιάδη. Κυρία Βρετού, εμείς λέμε ότι είμαστε και τώρα έτοιμοι να συμφωνήσουμε και με το Υπουργείο και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις κατοχύρωση μίνιμουμ μισθού διανόμου, για να μην έχει κανένας το δικαίωμα να αμφισβητά ή να λέει ότι δεν εφαρμόζουν τη σύμβαση ή ξέρω ό,τι άλλο. Μίνιμουμ μισθό στην τουριστική, στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, μάλιστα, ειδικά, μάλιστα, διανόμου. Μάλιστα. Το πενθήμερο, για να φαίνεται τι πληρώνεται και το έξτρα, οι αργίες, τα αυτά κτλ. Ο νόμος λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε πενθήμερη εργασία και η 6η μέρα θα αποζημιώνεται 1:1. Αυτό λέει ο νόμος. Δεν θέλετε να παραβιάζουμε και τους νόμους? Όχι, δεν θέλω να παραβιάζετε τους νόμους. Είναι καλό αυτό που λέτε, να ξεκαθαρίσει ο μισθός από αυτή τη στιγμή έχουμε στη Λεμεσό. Ανοίγουν νέες ξενοδοχειακές μονάδες, σε 1,5 χρόνο ανοίγει και το καζίνο και έχουν φτάσει οι ανάγκες σε επιπρόσθετο προσωπικό πέραν των 5 και 6 χιλιάδων. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Το θέμα που μας παρουσιάζεται συνεχώς με τους ανέργους, σας λέω ότι πέρσι, περίπου γύρω στο Μάιο του 2018, είχαμε αυτή τη συζήτηση με την Υπουργό Εργασίας και μας είπε δεν μπορώ να δώσω άδειες από τη στιγμή που έχω ανέργους. Και της είπαμε πέστε μας αυτούς τους ανέργους που είναι να πάμε να τους προσλάβουμε εδώ και τώρα. Και έγινε κλήση από 450 ανέργους εγγεγραμμένους στην ελεύθερη αμόχωστο. Μας είπε η Υπουργός σε 2 εβδομάδες θέλω να μαζευτείτε όλοι σε ένα ξενοδοχείο στην ελεύθερη αμόχωστο, θα φέρουμε εκεί τους ανέργους όλους για να τους προσλάβετε. Και θα έρθω κι εγώ ίδια, μας είπε η Υπουργός. Ναι. Πήγαμε.
από τους 450 μας είπαν ότι τελικά κατάφεραν να επικοινωνήσουν μόνο με τους 150. Από τους 150 παρουσιάστηκαν 35 άτομα, εκ των οποίων 26 είχαν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να εργάζονται απογεύματα και Σαββατοκυριακά. Μπροστά στην κυρία Υπουργό αυτά. Ναι. Έμειναν 9. Καθόταν η ίδια στις συνεντεύξεις. Ναι. Και στο τέλος, όσοι τους υπόλοιπους, καμιά δεκαριά που έχουν είχαν απομείνει, τους είχαμε προσλάβει όλους. Mm. Όλους. Άρα, θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι... Και ήταν και ευχαριστημένοι και θα κάνουν καριέρα. Κοιτάξτε, αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε αρπακόλα τώρα να βρείτε... Πέστε μου εσείς, ναι, αν είσαστε καμαριέρα σε ένα ξενοδοχείο, εάν επιθυμείτε να κάνετε καριέρα. Σας παρακαλώ, δηλαδή, αντιμετωπίστε τα πράγματα με την ρεαλιστική τους εικόνα και όχι με το τι θέλουμε να λέμε για να γινόμαστε ωραία ακουστοί στον κόσμο. Πέστε μου εσείς, ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει στην κουζίνα στη Λάντζα, αν το επιθυμεί αυτό, να το κάνει μια ζωή σαν καριέρα. Στη Λάντζα δεν ξέρω, αλλά η καμαριέρα γιατί όχι, να είναι πολλοί άνθρωποι που δεν κάνουν ξέρω, μια ζωή αυτή τη δουλειά. Μακάρι να έχετε δίκαιο. Μακάρι να ανεβάσουμε και άλλο έχει καμαριέρα, δηλαδή. Για να ικανοποιήσουμε... Στην Λάντζα είναι μια δύσκολη δουλειά και θα προσπαθήσει να φύγει. Τόσα χρόνια είχαμε τόσες και τόσες Κύπριες καμαριέρες και σιγά σιγά έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Mm. Τα τελευταία χρόνια βγάζουμε τη δουλειά με τις Κύπριες που έχουν απομείνει και με πάρα πολλές κοινοτικές. Και σας λέω ότι αυτά δεν είναι... Εμείς είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι. Και είμαστε έτοιμοι να εργοδοτήσουμε κόσμο που είναι άνεργος και δηλώνει ότι θέλει να δουλέψει στη βιομηχανία ανά πάσα στιγμή. Αλλά αφού σας λέω, ζητάμε από τα γραφεία, ζητάμε από τις συντεχνίες καλέ. Μα αφού ήδη οι συντεχνιακοί λένε δεν έχουμε κόσμο να σας στείλουμε. Τώρα μιλάμε θεωρητικά για να βελτιώσουμε τις διαπραγματευτικές μας θέσεις σε διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν το αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα θα έχουμε ισχυρότερα προβλήματα. Ναι, για μείνετε στο τηλέφωνο. Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, ο κύριος Ανδρέας Κυπριανού. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Που ξέρει και τις απόψεις και των μεν και των δε και τις αντιρρήσεις. Δυστυχώς αυτό που δεν επέτρεψα να γίνει χθες στην Επιτροπή Εμπορίου, δηλαδή μια συζήτηση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και συντεχνιών καλύτερα, για τα θέματα του συλλογικού συμβάσεως. Το κάνουμε δηλαδή, τώρα, σας το χάλασα δηλαδή. Κοιτάξτε, εμείς ως Επιτροπή Εμπορίου, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τουρισμού αφουγκραστήκαμε την κραυγή αγωνίας της ξενοδοχειακής και επισυδιστικής βιομηχανίας στην Κύπρο, που είναι η ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας, για την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Και προσπαθήσαμε να ακουστούν οι απόψεις σε σχέση με το πού είναι το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το επιλύσουμε. Και πραγματικά έγιναν πολύ συγκεκριμένες εισηγήσεις, έχει διαφανεί και πού είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν παράγουμε στην Κύπρο, ενώ έχουμε μια παράδοση σε βιομηχανία παραγωγής ανέργων σε πολλούς τομείς. Εδώ που πραγματικά η κυπριακή οικονομία έχει ανάγκες, δεν υπάρχουν αυτές οι σχολές, είτε οι τεχνικές, είτε επέκταση του αξίκ, είτε οτιδήποτε άλλο, για να έχουμε ικανοποιητικών αριθμών εργαζομένων που θα βγαίνουν από αυτές τις σχολές, όχι κατά ανάγκη τριτοβάθμιες, τεχνικές σχολές, σχολές με συγκεκριμένες ειδικότητες, για να στελεχώσουν τη μεγαλύτερη βιομηχανία της Κύπρου, που είναι η τουριστική βιομηχανία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα επιμέρους και επικέντρωση στα συνδικαλιστικά κλπ. Δεν ήταν το θέμα της Επιτροπής. Γι' αυτό να μου επιτρέψει ο φίλος μου ο κ. Γεωργιάδης ότι αν έχουν προβλήματα με τις συλλογικές συμβάσεις ή διαφωνούν ή θέλουν αυξήσεις, αυτά είναι θέματα άλλων επιτροπών. Η Επιτροπή Τουρισμού της Βουλής είχε υποχρέωση να αναδείξει το σοβαρότατο πρόβλημα. Ναι, αλλά αν πρόβλημα... δεν κάνει κάποιος τη σωστή διαπίστωση γιατί έχουμε αυτή την έλλειψη εργατικού δυναμικού και εάν ισχύει και είναι σωστή η άποψη τοποθέτηση των τεχνιών ότι δεν είναι ελκυστικές οι συνθήκες και οι όροι και τα μισθολόγια, τότε αλλού θα αναζητήσουμε τη λύση. Πρέπει να κάνει κάποιο σωστή διαπίστωση, διάγνωση του προβλήματος. Σας έχει αναλύσει προηγουμένως ο κύριος Λοϊζίδης το θέμα των 500 που κλήθηκαν για την ελεύθερη περιοχή αμπός του και πόσοι τελικά ενδιαφέρονται για να εργαστούν. Το πρόβλημα, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι εκεί, ή θεωρώ πως δεν είναι εκεί, η προσωπική μου ταπεινή άποψη,
είναι ότι έχει λεχθεί από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού ότι τα επόμενα δύο χρόνια για τη Λεμεσόν και μόνον για τη Λεμεσόν θα υπάρχουν νέες 7.000 θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο τομέα. Και από την ξενοδοχειακή σχολή αναμένεται να βγουν στην αγορά 274 άτομα φέτος και περίπου τα ίδια του χρόνου. Δηλαδή οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Και αυτό να αντιλαμβάνεστε ότι θα οδηγήσει αναπόφευκτα και σε αλλαγή της ισορροπίας ζήτησης και προσφοράς που αναπόφευκτα και προς όφελος των εργαζομένων θα ανεβάσει και τους μισθούς. Άρα αν υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις κλπ. Εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εγώ έχω μιλήσει με ξενοδόχους οι οποίοι όχι μόνο τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις, δίνουν και 30% περισσότερα από ό,τι προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις και δεν βρίσκουν προσωπικό. Mm. Άρα θα πρέπει να δούμε το θέμα στην ουσία τους, πώς αναπροσαρμόζουμε αυτήν την πολιτεία σε σχέση με τις εξειδικεύσεις που βγάζει από τις σχολές τις δευτεροβάθμιες. Πρέπει να δούμε αν μπορούμε να γίνει μια ανάπτυξη της ξενοδοχειακής σχολής και σε άλλες πόλεις, περιφερειακά κέντρα, για να δούμε πώς επιτέλους στρατηγικά, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, επιλύουμε το πρόβλημα. Τώρα, η άμεση λύση του προβλήματος, διότι συζητήσαμε το θέμα και σε αυτήν τη βάση. Δηλαδή πώς λύνουμε άμεσα το πρόβλημα για το 2019 εν ώψη της τουριστικής περίοδου και πώς χαράσουμε στρατηγικές για την επίλυση του προβλήματος σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Από ό,τι φαίνεται, η μόνη λύση η οποία έχει μπει στο τραπέζι από όλους τους παρευρισκομένους που ήταν εκεί είναι η επέκταση της εργοδότησης των φοιτητών και στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Είμαι βέβαιος ότι... Πόσοι είναι αυτοί οι φοιτητές από τρίτες χώρες? Είναι πάρα πολλοί από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έχει αναφέρει ο κύριος Λοϊζής το πρόβλημα με τα ψηλά ενίκια, το οποίο είναι ένα γεγονός και αποτρέπει την περαιτέρω εργοδότηση πολιτών. Ναι, αλλά αυτοί δεν θα έχουν πρόβλημα, γιατί... Εντάξει, μπορεί στη Λεμεσό να. Όταν είναι φοιτητές. Να ζουν στη Λεμεσό να είναι φοιτητές. Στην ελεύθερη αμόχωστο, από πού θα τους πάρουν για να μην έχουν και πρόβλημα στέγης? Όταν είναι φοιτητής, κυρία Βρετού, στην Κύπρο, έχει κατά κανόναν λύσει το στεγαστικό του πρόβλημα. Αν μιλούμε για τη Λεμεσό ή αν μιλούμε ίσως κολέγια στην Πάφο. Στην ελεύθερη αμόχωστο έχουμε κολέγια με ξένους φοιτητές, κύριε Λοϊζίδη. Φαντάζομαι πως υπάρχουν κάποια, αλλά επαναλαμβάνω, αν ένα μέρος του προβλήματος επιλυθεί σε πρώτο στάδιο, δεν είναι η μόνιμη λύση σε αυτή, δεν είναι η μόνιμη λύση, γιατί μας ενδιαφέρει, κυρία Βρετού. Ωραία, για την προσωρινή μιλούμε, την άμεση. Αυτό είναι και εσείς συμμερίζεστε την τοποθέτηση και το αίτημα. Δεν έχω ακούσει άλλη εισήγηση για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα άμεσα. Και επαναλαμβάνω την κραυγή αγωνίας που έχουν στείλει όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς χθες. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένοι, εκτός από τις συντεχνίες φυσικά, οι οποίες σε περίπτωση που δεν προχωρήσει μια προσωρινή λύση, μέσα από το διάλογο σαφέστατα και με την Υπουργό και με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, έχω ξαναβάλει το θέμα για συζήτηση 16 Απριλίου στην παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού αλλά και της Υπουργού Εργασίας για να δοθεί μια λύση, γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει την πολιτεία και τα θεσμικά. Αργά είναι 16 Απριλίου. Δυστυχώς αντιλαμβάνεστε ότι το είχαμε χθες για συζήτηση, πρέπει να δώσουμε κάποιο χρόνο και στον Υφυπουργό Τουρισμού και στην κυρία Υπουργό να με βάση το πρόγραμμα τους να μπορέσουν να παρουσιαστούν στη Βουλή για να δούμε επιτέλους πώς επιλύεται το πρόβλημα. Σίγουρα μέσα από διάλογο, σεβόμενοι τις θέσεις των συντεχνιών αλλά και των εργοδοτών. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εγώ συμφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν και εργοδότες, όχι μπορεί. Υπάρχουν και εργοδότες, υπάρχουν και ξενοδόχοι, οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλεύονται μια κατάσταση. Αυτό δέχεστε δηλαδή από τις τοποθετήσεις των συντεχνιών, ότι μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις? Για ποιο μέσο μιλάτε, γιατί... Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ποια είναι η μέση, δηλαδή τι δέχεστε από αυτά που ζητούν οι συντεχνίες? Γιατί οι συντεχνίες λένε συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν ξενοδόχοι που μπορεί να εκμεταλλεύονται
τους εργαζόμενους, όπως υπάρχουν και πολλοί ξενοδόχοι, οι οποίοι όχι μόνο σέβονται τις συλλογικές συμβάσεις, δίνουν και πολύ περισσότερα στην αγωνιώδη τους προσπάθεια να βρουν προσωπικό για να κάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυπριανού. Και η κυπριακή οικονομία εξαρτάται, επαναλαμβάνω, είναι προσφέρει στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της πατρίδας μας 25%. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυπριανού. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Κύριε Λοϊζίδη, θέλετε κάτι να προσθέσετε, τι θα περιμένουμε για τις 16 του Απρίλη τώρα ή κάνετε κινήσεις? Εγώ εκείνο που θέλω να πω, κύριε Αβρετού, είναι αυτό που έχει πει ο κύριος Κυπριανού, ότι υπάρχουν, πρέπει να δούμε το θέμα σε δύο φάσεις. Η μία είναι η άμεση αντιμετώπιση των ελλειμμάτων, της έλλειψης προσωπικού, και το δεύτερο είναι το πιο μακροπρόθεσμο, που εκεί θα πρέπει και από κοινού με τις συντεχνίες, με τις ξενοδοχειακές σχολές, με τις τεχνικές σχολές του Υπουργείου Παιδείας, με όλα αυτά τα θεσμικά όργανα που υπάρχουν για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ξανά την ελκυστικότητα του ξενοδοχειακού επαγγέλματος και του επισιτιστικού, για να λύσουμε πιο μακροπρόθεσμα το θέμα της έλλειψης προσωπικού. Αλλά για την άμεση λύση πιστεύω ότι η παραχώρηση, να επεκταθεί το δικαίωμα των φοιτητών να δουλεύουν και στα ξενοδοχεία και όχι μόνο στα βεζινάδικα και στα περίπτερα και δεν ξέρω πού αλλού δικαιούνται, θα βοηθήσει για την επερχόμενη τουριστική σεζόν. Από εκεί και πέρα δηλώνω ακόμα μια φορά ότι ήδη ξεκινήσαμε διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε καινοτομίες, να δεχτούμε μίνιμουμ μισθούς θεσμοθετημένους, να δούμε κάποιες αλλαγές. Έχουμε ήδη δηλώσει ότι είμαστε και έτοιμοι να παραχωρήσουμε και μισθολογικές αυξήσεις, που ποιος άλλος έχει δηλώσει σαν εργοδοτική οργάνωση τέτοια πράγματα. Και μιλάμε για τη βιομηχανία που σας έχω πει προηγουμένως, είναι η μοναδική που δεχτήκαμε να νομοθετηθούν κομμάτια της συλλογικής σύμβασης και ταμεία προνοίας και επενθύμερα και ούτω καθεξής. Άρα ας χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, διότι πιστεύω ότι από κοινού μπορούμε να βρούμε τις λύσεις. Και μην ξεχνάτε αυτό που είπε και ο κύριος Κυπριανού και είναι πολύ σωστό, οι συνθήκες της αγοράς επιβάλλουν αυξήσεις στους μισθούς, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Πολλοί ξενοδόχοι με παίρνουν και μου λένε ότι σχεδόν φτάσαμε να διπλασιάσουμε κάποιους μισθούς σε θέσεις κλειδιά για να μην απολέσουμε προσωπικό. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν, και θα καταλήξω με τον κύριο Γεωργιάδη.